Κύριε Σταυρινίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, προφανώς υπάρχει ένα αδιέξοδο ό,τι αφορά τις συζητήσεις που διεξάγονται από τις δύο πλευρές. Υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση από την πλευρά της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας προς την πλευρά των εργαζομένων? Ναι, υπάρχουν τρία θέματα στο τραπέζι. Για τα δύο συμφωνούμε. Έχουμε μια διαφωνία για το τρίτο, για την παραχώρηση κάποιων μισθολογικών αυξήσεων άμεσα τώρα. Έχουμε απευθύνει χθες το απόγευμα αργά μια επιστολή προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις με την οποία τις καλούμε σε διάλογο. Γιατί θέλω να στείλω και ένα μήνυμα. Περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων. Αντιλαμβάνομαι γίνονται κάποιες συνεδριάσεις των κλαδικών στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Περαιτέρω κλιμάκωση των μέτρων. Είμαι της άποψης ότι μόνο ζημιά θα προκαλέσει. Συνεπώς, αυτόν τον διάλογο, τον ειλικρινή που έχουμε αναπτύξει με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα τον συνεχίσουμε. Ναι, επί της ουσίας των αιτημάτων, υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση να κάνετε επαναχώρηση? Επί της ουσίας των αιτημάτων, συμφωνούμε με την ενιαία συλλογική σύμβαση και με το ενιαίο μισθολόγιο σε βάθος χρόνου. Δεν μπορούμε όμως σήμερα να παραχωνήσουμε κάποιες αυξήσεις που αφορούν επαναφορά μέρους των μισθών και αύξηση στο Ταμείο Προνοίας, αντιλαμβάνομαι. Αυτό δεν θα ήταν μια υπεύθυνη στάση από εμάς να το πράξουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Συνεπώς ζητούμε μετά το χρηματιστήριο και στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής του συνεργατισμού να το συζητήσουμε. Γιατί αν το συζητήσουμε σήμερα θα το συζητήσουμε με τους όρους του χθες. Και θέλουμε να είμαστε πολύ ειλικρινείς με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τους όρους του αύριο. Μάλιστα. Άρα είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε το θέμα, όχι όμως για εφαρμογή οποιονδήποτε μισθολογικών αυξήσεων σήμερα? Έχουμε μία διαφορά, αν θέλετε, στον χρονισμό του πότε θα γίνουν κάποια πράγματα. Ναι. Τίποτα άλλο δεν είναι σήμερα εμπόδιο στο να συμφωνήσουμε. Είναι αυτός ο χρονισμός. Θα ξανασυναντηθούμε για να πείσουμε και να εξηγήσουμε γιατί το ζητάμε αυτό και ότι δεν είναι μέρος ούτε τακτικισμού ούτε κάποιου κόλπου το οποίο έχουμε εφεύρει τελευταίως. Γιατί το ζητάτε, κύριε Σταυρινίδη? Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει μια ανακοίνωση για κλείσιμο 90 καταστημάτων. Είναι έτοιμη βασικά η νέα στρατηγική για τη συνεργατική τράπεζα του αύριο. Αυτό θα το συζητήσουμε με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Μόλις πάρει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις αυτή τη στρατηγική, θα τη θέσουμε ενώπιον τους. Και πάνω σε αυτή τη σωστή βάση θα κάνουμε τη συζήτηση για τις μισθολογικές αυξήσεις. Δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή στο κενό και με τους όρους του χθες. Γιατί θέλω να πω και κάτι. Η μεγαλύτερη αλλαγή που επιδιώκουμε στον συνεργατισμό της νέας εποχής είναι να επικρατήσει επιτέλους η λογική, όχι το συνέστημα. Να έρθει ο ορθολογισμός της αποφάσης μας. Και σε αυτό θα επιμείνουμε μέχρι τέλους. Ναι. Υπάρχει οποιοδήποτε νεότερο σε σχέση με τον διάλογο? Έχετε λάβει οποιαδήποτε απάντηση ότι θα προσέλθουν οι συντεχνίες στην συνέχιση αυτού του διαλόγου? Όχι ακόμη, διότι αντιλαμβάνομαι συνεδριάζουν κάποιες κλαδικές οργανώσεις. Θα έχουν κάποια νέα μέτρα ενδεχομένως αποφασίσει και ενδεχομένως πάλι θα προσέλθουν στον διάλογο βάζοντας και αυτή την απόφαση κάτω. Συνεπώς θα περιμένουμε λίγο ακόμη, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα θα έχουμε μια νέα συνάντηση στις επόμενες λίγες μέρες.